φίλες και φίλοι, γεια σας και απόψε μαζί σας, 21 Φεβρουαρίου του 2018. Είμαστε εδώ στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής είναι και απόψε κοντά σας. Με τα θέματα της επικαιρότητας να είναι τόσα πολλά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας να είναι τόσο συσσωρευμένα όσο δεν υπήρξαν ποτέ. Και το λέμε με τα λόγου γνώσεως, διότι όταν η χώρα μας και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την τουρκική πρόκληση η οποία διαρκώς διευρύνεται στο Αιγαίο, όταν έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του Σκοπιανού με το όνομα των Σκοπίων, πώς θα προσδιοριστεί, και η κυβέρνηση πια έχει υποταχθεί πλήρως και έχει μάλλον αποφασίσει να εκτελέσει τις εντολές των ξένων, έτσι ώστε να ονομαστεί το όνομα των Σκοπίων Μακεδονία, όταν υπάρχει το λάθρο μεταναστευτικό το οποίο διαρκώς διωγγώνεται, έχουμε την κυβέρνηση να φέρνει αυτή την ώρα στην Βουλή την υπόθεση Νοβάρτης και να οδηγεί δια της Εξεταστικής Επιτροπής, Προκαταρκτικής Επιτροπής, 10 κατηγορούμενους, όλους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών και δύο πρώην πρωθυπουργούς, να τις οδηγεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Φαντάζεστε λοιπόν ποια είναι η εικόνα την οποία δίνει η χώρα προς τα έξω, μια διαλυμένη στην κυριολεξία χώρα, η οποία παρουσιάζει και στο εσωτερικό της στοιχεία, σημεία απόλυτης αποσταθεροποίησης και διάλυσης. Αυτή την ώρα λοιπόν διεξάγεται στην Βουλή η συζήτηση και ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι για ένα λεπτό, να πούμε στο φίλο τον πρόδρομο να το βάλει. Ναι. Το λαό και να εκλέξει ένα καινούριο λαό. Ο Μπρέχτ βέβαια το είπε ειρωνικά, αλλά εσείς φαίνεται το πήρατε σοβαρά και θέλετε να αλλάξετε το λαό διχάζοντάς τον. Και γι' αυτό θα λογοδοτήσετε. Και για άλλα θα λογοδοτήσετε, για τις πιέσεις στη δικαιοσύνη, για την ανομία στα πανεπιστήμια, για τους δικούς σας ρουβίκονες που εξελίσσονται. Λοιπόν, αυτή την ώρα μιλάει ο κύριος Σαμαράς, φίλες και φίλοι, είναι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγορείται, ενέχεται μάλλον το όνομά του στα άτομα τα οποία κατηγορούνται για το σκάνδαλο Νοβάρτης, για δωροδοκία, δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο Αντώνης Σαμαράς, επίσης είναι ο Παναγιώτης Πικραμένος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Ανδρέας Λικουρέτζος, ο Μάριος Σαλμάς, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γιώργος Κουτρουμάνης. Θα στηθούν οι κάλπες προκειμένου να αποφασίσουν ή της Βουλής για το αν θα οδηγηθούν μέσω της Προκαταρκτικής Επιτροπής να εξεταστεί η περίπτωσή τους, εάν θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να απολογηθούν. Όχι. Ας ακούσουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και να γυρίσουμε πάλι εδώ. Μάρτυρες με κουκούλες. Και τα στοιχεία σε βάρος σας θα είναι συντριπτικά, αλλά θα είναι πραγματικά στοιχεία. Τέτοιες ώρες, μέσα από απειλές και προκλήσεις, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, υπάρχει διχόνοια πλήρης, υπάρχει πόλωση του κλίματος τέτοια όσοι δεν υπήρξε ποτέ, την ώρα που η χώρα μας, την ώρα που η κυβέρνηση Τσίπρα ανήμπορη αντιμετωπίζει προκλητικότητα της Τουρκίας και το πρόβλημα το Σκοπιανό. Να δούμε λοιπόν το τεράστιο ζήτημα που προέκυψε με την εμβόληση, τον εμβολισμό του ελληνικού σκάφους του λιμενικού από την Τουρκία. Ένα τεράστιο ζήτημα, πρόκειται για θερμό επεισόδιο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο για να ακούσετε τα δικά μας τα σχόλια. Σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας προέβη σήμερα η Αθήνα προς την Άγκυρα μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στα Ίμια το βράδυ της Δευτέρας, όταν τουρκική ακτεωρός εμβόλισε το σκάφος του ελληνικού λιμενικού Γάβδος, προκαλώντας του μεγάλες ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες λιμενικών στο star.gr, αν ο Έλληνας κυβερνήτης του σκάφους δεν έδειχνε ετοιμότητα να ξεκινήσει, θα υπήρχαν απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς το τουρκικό σκάφος έδειχνε πως ήθελε να πέσει πάνω στο ελληνικό.
Βάσει της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, πάνω στο ελληνικό σκάφος του λιμενικού βρίσκονταν 27 άτομα πλήρωμα. Επικίνδυνα συμβάντα σαν αυτό, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, είναι αποτέλεσμα της κλιμακούμενης και προκλητικής συμπεριφοράς που επιδεικνύει αυξημένα τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία. Η Τουρκία οφείλει να τερματίσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, πράξεις που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα που η Ελλάδα προασπίζεται και θα συνεχίζει να προασπίζεται. Ανέφερε στο διάβημα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Δημήτρος Παρασκευόπουλος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς βγάλαμε από την εφημερίδα Ανεξάρτητος Παρατηρητής μία αποκάλυψη, η οποία είναι συγκλονιστική. Το σχέδιο των Τούρκων ήταν σατανικό. Ο τρόπος που χτύπησε το τουρκικό πλοίο, το αντίστοιχο ελληνικό, έδειξε ότι οι Τούρκοι αυτό που ήθελαν ήταν να ακινητοποιήσουν, να αχρηστέψουν δηλαδή τα μηχανικά το ελληνικό πλοίο, με αποτέλεσμα να το πάρουν διαρημουλκήσεως σε τουρκικά παράλια και να συλλάβουν τους Έλληνες, 27 Έλληνες που υπήρχαν πάνω στο ελληνικό πλοίο. Αυτό το οποίο είχαν σχεδιάσει με εντολές του Ερντογάν ήταν να περάσουν από δίκη το ελληνικό πλήρωμα με την κατηγορία ότι παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Πρόκειται λοιπόν για σατανικό σχέδιο το οποίο θα είχε ευρύτερες προεκτάσεις, διότι υπήρχε στη σύλληψή του το εξής, ότι ήθελαν οι Τούρκοι να ανταλλάξουν τους Έλληνες εχμαλώτους με τους αντίστοιχους Τούρκους που έχουν ζητήσει εδώ άσυλο, τους Τούρκους αξιωματικούς, 11 Τούρκους αξιωματικούς, τους οποίους ζητά ο Ερντογάν για να τους οδηγήσει στο δικαστήριο ως πραξικοπηματίες. Αυτό ήταν το σχέδιο του Ερντογάν και οι εντολές που πήρανε οι Τούρκοι για να χτυπήσουν το ελληνικό πλοίο. Αυτά όμως δεν τα συζητάει κανένας. Και έχουμε και απ' την άλλη το μεγάλο ζήτημα με την ονομασία των Σκοπίων, που η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Να δούμε και αυτό το σχετικό βιντεάκι και θα επιστρέψουμε πίσω με την καλεσμένη μας. Ψευδοαλυτρωτισμός, διότι τα εδάφη της ελληνικής Μακεδονίας δεν ανήκαν ποτέ στους Σλάβους. Γνωρίζουμε ότι έχουν μεγαλώσει πολλές γενναίες Σκοπιανών με το μακεδονικό ιδεολόγημα, που σημαίνει θέλουν την ένωση της Μακεδονίας, του Πυρήν, των Σκοπίων, του Βαρδάρη και του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή ο Ζόραν Ζάεφ ανακοίνωσε πως οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν νέα συνάντηση με τον Μάθιου Νίμιτς. Φρόντισε όμως να ξεκαθαρίσει πως αλλαγή στο Σύνταγμα των Σκοπίων για το θέμα της ταυτότητας δεν πρόκειται να γίνει. Ние имаме наши став. Спорувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93-та година. Ενώ αυτά συμβαίνουν στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο ακραίες εθνικιστικές οργανώσεις των Σκοπίων συνεχίζουν την αλυτρωτική προπαγάνδα. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Αναφέρουν την πόλη με σλαβική δηλαδή ονομασία. Αντιλαμβάνομαι ότι θεωρούν πια αυτονόητο ότι αυτή είναι η Μακεδονία τους. Αυτή είναι μια προπαγανδιστική αφίσα και λέει επάνω «Βάκα και γκλέτα μιας», δηλαδή έτσι την βλέπω εγώ, δηλαδή τη Μακεδονία. Η Ιερά Σύνοδος σε πολύωρη συνεδρίαση ασχολήθηκε για μία ακόμη φορά με το Σκοπιανό. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να δεχθεί και να αντέξει άλλη επιπλέον εξαθλίωση και ταλαιπωρία, ειδικά σε επίπεδο εθνικό. Η Εκκλησία σε όλη αυτή την τρικυμία των ραγδαίων εξελίξεων και ιστορικών γεγονότων δεν μπορεί να μένει σιωπηλή και απαθής. Πολλό δε βεβαίως όταν απειλούνται ή και διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδος μας. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Ταγί Περτογάν ότι τα Σκόπια θα έχουν συμμάχους στο θέμα την Τουρκία. Άλλωστε, ο Ζάεφ σπέβδει να συναντήσει στις 12 Φεβρουαρίου τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα. Αν πάει από εκεί για να πάρει άδεια ή ενίσχυση, τότε με εμάς δεν θα είναι ποτέ μαζί μας. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και στο εσωτερικό των Σκοπίων. Αλβανικές οργανώσεις προτρέπουν τους Αλβανόπουλους να μην συμμετάσχουν. Είμαστε φίλες και φίλοι, ο Μάκης Βραχιολίδης είμαι, έχουμε και τα τεχνικά μας θέματα να διευθετήσουμε. Στην άλλη άκρη
της γραμμής μας είναι η Ειρήνη Μαρούπα, η γνωστή δικηγόρος, θα την έχετε δει πολλές φορές στα κανάλια, έγκριτη δικηγόρος και πατριώτισσα. Καλησπέρα Ειρήνη. Καλησπέρα σας, Ελληνίδα σκέτο. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τώρα πολλά πολλά θέματα και αυτή την ώρα εξελίσσεται στη Βουλή το θέμα Νοβάρτης. Ποια αίσθηση αποκομίζεις εσύ, είναι πραγματικά σκάνδαλο αυτό ή έχει έρθει φτιαχτό για να καλύψει άλλα πράγματα? Εμένα ρωτάτε? Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι σκάνδαλο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν πάρει κάποιοι υπουργοί τουλάχιστον σημαντικά χρηματικά ποσά. Νομίζω ότι είναι ευνόητο κιόλας όταν προμηθεύεται κάποιος 17 εκατομμύρια εμβόλια για πληθυσμό που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια όλοι, παιδιά, γυναίκες, άντρες, παππούδες, μεσαίοι κλπ. Περισσεύουνε, ξέρω εγώ, αν μη τι άλλο, περισσεύουνε. Είναι τα διπλάσια. Γιατί πήρε τα διπλάσια από τον πληθυσμό του? Είναι δυνατόν ένας να κάνει δύο εμβόλια μαζεμένα? Τι είναι, επαναληπτικό, σαν να είμαστε 3 μηνών βρέφη χωρίς αντισώματα? Δεν αντιλέγω καθόλου. Επίσης αλλά... και με άλλα φάρμακα έχουν γίνει αυτά, όπως οφθαλμολογικά, που ήταν της ίδιας εταιρείας φάρμακα. Ναι, χάθηκε η γραμμή. Δεν την ακούω. Το 1900 επιτρεπόταν να αγοράζει το δημόσιο. Να ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούω καλά. Ναι, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, εδώ θα πούμε ορισμένα πράγματα. Εντάξει, θα περιμένουμε την Ειρήνη να την ξανακούσουμε, θα την ξανακαλέσουμε, πρόδρομε. Θα ήθελα όμως, επειδή εγώ θέλω να επιμείνω και στο θέμα των Σκοπίων και αυτά τα οποία έχει λάβει απόφαση η κυβέρνηση να υιοθετήσει αδιαφορώντας για την θέληση του ελληνικού λαού και το Μέγα Σιλάνδη. Ναι, έπεσε η γραμμή μας. Α, τώρα σε ακούμε. Συγνώμη. Έλα, έλα Ειρήνη. Ναι, ναι, ναι. Όμως πρέπει να πούμε ότι η Νοβάρτης είναι προφανές ότι χρησιμοποιείται όχι δυστυχώς για επικοινωνιακούς λόγους όπως μας λένε, που είναι ένας λιγότερο σημαντικός λόγος αυτός, αλλά επειδή με την Νοβάρτης κρατάνε μια σημαντική μερίδα πολιτικών οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει στο θέμα της Μακεδονίας για να μην μιλάνε. Τους λένε δηλαδή, γιατί η αμερικανική δικογραφία, να ξέρετε, όλος περιέργος, έχει σε ολόκληρη τη γη ποιος τα πήρε, πώς τα πήρε, πού τα πήρε, τη μέθοδο της Νοβάρτης, τον υπάλληλο της Νοβάρτης, πόσα, πού, σε ποια offshore, προσωπικά, με βαλίτσα, σε ποιον, σε μένα, σε εσάς κλπ. Μόνο για την Ελλάδα, τυχαία, τυχαία, ή δεν τα πήρε κανένα στην Ελλάδα και είναι όλοι άγιοι, ή για κάποιο λόγο η αμερικανική κυβέρνηση, γιατί το FBI το έχει κάνει την έρευνα, δεν έχει βάλει καθόλου τίποτα από την Νοβάρτης στη δικογραφία που είναι προσβάσιμη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και σας το λέω ξεκάθαρα, ότι αυτό συνέβη ακριβώς γιατί η πολιτική αυτή είναι ο Σαμαράς, ο Σταμάτης, ο Άδωνης, ο Λικουρέτζος, ο Σαλμάς κλπ. Μάλιστα. Κάποιοι εκ των οποίων είχαν προστατήσει και είχαν ρίξει κυβέρνηση για το όνομα της Μακεδονίας, γιατί πολύ σωστά το 1993 είχε πει ο Σαμαράς ότι δίνεις το όνομα και δίνεις το έδαφος. Αυτό δεν μπορεί να άλλαξε μετά από 25 χρόνια, ούτε να ορίμασαν ποτέ οι συνθήκες για να δώσουμε έδαφος. Όμως, με έναν περίεργο τρόπο, ο Σαμαράς δεν μιλάει. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν μιλάει? Δεν βγήκε να δώσει μια συνέντευξη, να μας θυμίσει τα γεγονότα, είναι να μας πει την δηλαδή ηρωική του τότε πράξη. Ναι, είναι χμάλωτος, γιατί του έχουν πει πρόσεξε μη μιλάς γιατί θα σε δώσουμε, και δεν ξέρει ή προσπαθεί να μην θυμάται ή προσποιείται ότι δεν θυμάται ότι ο Καρατζαφέρης τα πήρε σε ανύποπτο χρόνο για άσχετο θέμα. Σωστά τα πήρε ο Καρατζαφέρης, γιατί του δώσανε χρήματα επειδή του είπαν ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του με το κόμμα, η γαλλική εταιρεία που αγαπούσε ήταν φιλελληνική την Ελλάδα κλπ. Του έδωσε χρήματα όχι για να του ζητήσει κάτι τότε που του τα έδωσε, και μετά από 20 χρόνια θυμήθηκε αυτή η καλή εταιρεία η γαλλική ότι επειδή του έδωσε τα λεφτά πρέπει και να ψηφίσει το μνημόνιο με τους κάτωθι όρους, και ψήφισε το πρώτο άρθρο του μνημονίου, και παρακάτω του είπε ότι κοίταξε, για να μην στα βγάλω στη φόρα, μπες και στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και μπήκε και στην κυβέρνηση Παπαδήμου, στήριξε δηλαδή το μνημόνιο με όλους τους τρόπους και μπέρδεψε τον ελληνικό λαό και εμένα που σας το λέω, που ήμουνα τότε στο ΠΑΣΟΚ, με μπέρδεψε η κίνηση του Καρατζαφέρη. Τι δουλειά έχει αυτός που λέει αυτά εδώ? Εκβιάστηκε και ο Καρατζαφέρης. Ναι, αλλά ακούστε το κερασάκι, μετά τον δώσανε κιόλας.
Δεν φτάνει δηλαδή που υπέκυψε σε όλους τους εκβιασμούς. Όταν τους ήταν άχρηστος πια, τον εξευτέλισαν, τον δώσανε ότι πήρε 6 εκατομμύρια από εκεί που τα πήρε και εκεί που τα πήγε. Τον πήγανε κατηγορούμενο στο δικαστήριο από όπου απαλλάχθηκε. Και σήμερα που μιλάμε λοιπόν ξέρουμε όλοι και καταλαβαίνουμε ότι ο Καρετζαφέρης πήρε αυτά και έκανε αυτό. Το ίδιο κάνουν με τον Σαμαρά, με τον Άδωνη, με όλους αυτούς που κάποτε λέγανε τα σωστά και κάναν τα σωστά και που πρέπει να ξέρουν ότι ακόμα κι αν πήρανε λεφτά και όσα και να πήρανε και ακόμα κι αν ήταν μια σημαντικά προδοτική ενέργεια εις βάρος της Ελλάδας, δεν συγκρίνεται το να παίρνεις λεφτά για να δίνεις στην Οβάρτης μια σημαντική μερίδα της ελληνικής, των ελληνικών φαρμάκων, της μερίδας των ελληνικών φαρμάκων, με υπέρογκα ποσά που συνέτειναν στο μνημόνιο κλπ. Δεν συγκρίνεται αυτό με την παράδοση εδαφών που γίνεται τώρα της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και του Αιγαίου. Και δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν αυτοί ότι ακόμα κι αν κάνανε αυτό το κακό πράγμα, πρέπει να βγούνε να πούνε στον ελληνικό λαό, ναι τα πήρα, αλλά δεν προδίδω την πατρίδα μου με τον τρόπο που μου ζητάνε και σας λέω ότι διαμελίζεται η Ελλάδα και μου λένε εμένα να μην μιλάω την ώρα που διαμελίζεται η Ελλάδα, να κάνω δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω σε αυτή την σημαντική, την απίστευτα στρατηγικά στη σημαντική στιγμή που η Ελλάδα θα διαλυθεί τελείως, θα αφανιστεί ο ελληνισμός, γιατί πήρα εγώ 5 φράγκα από την Οβάρτης. Και σας λέω ότι δεν τα πήρα τα λεφτά λοιπόν για να βοηθήσω στο διαμελισμό της πατρίδας μου. Δεν κάνω επιβουλή της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μου, δεν κάνω εσχάτη προδοσία και καταγγέλω όλους και ο ελληνικός λαός να ετοιμαστεί πολιτικά για αυτό που στο επόμενο τρίμηνο του έχουν επιφυλάξει. Δηλαδή, έχουμε τώρα την κυβέρνηση Τσίπρα, επειδή μίλησες για το θέμα της Μακεδονίας και της ονομασίας των Σκοπίων, η οποία ξεπουλάει στην κυριολεξία τη χώρα μας, την πατρίδα μας, τη Μακεδονία μας, στους Σκοπιανούς, εκτελώντας προφανώς εντολές των Γερμανών ή των Αμερικάνων, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί δηλαδή, τι μέσα έχουν μέσα τους, μπορείς να μου εξηγήσεις, είναι τόσο προδότες. Κοιτάξτε, είναι υπάλληλοι οι άνθρωποι. Άμα δεν μπορεί να το διανοηθεί ο λαός, ας βγάλει την τζίμπλα από το μάτι και το γράσο και ό,τι άλλο του έχουν ρίξει τα πρακτόρικα μέσα ενημέρωσης και ας κοιτάξει τις πράξεις. Και όχι ότι το λέω εγώ. Μην πιστεύετε εμένα καθόλου, μην πιστεύουν εσάς καθόλου. Διαβάστε την επιστολή που στείλανε 371, παρακαλώ, επιφανείς καθηγητές πανεπιστημίου των πιο διάσημων πανεπιστημίων ολόκληρης της γης, όχι μόνο της Αμερικής και της Αγγλίας και της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, ολόκληρης της γης. 371 καθηγητές αρχαιολογίας, ιστορίας και κλασικών σπουδών στείλανε μία επιστολή το 2009 στον πρόεδρο Ομπάμα, στον πρόεδρο του Καναδά και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου του εξηγούν ότι η παραχάραξη της ιστορίας γίνεται γιατί το κράτος των Σκοπίων έχει εδαφικές βλέψεις. Για να δικαιωθούν οι εδαφικές βλέψεις για να φτιαχτεί η Μακεδονία του Αιγαίου, το κράτος που μας λένε όλοι οι χάρτες και λένε ότι και σήμερα συμβαίνει αυτό, δεν έγινε μόνο επιτήτο που μας λένε τα παραμύθια της Χαλιμάς. Σήμερα λέει πώς να εξηγηθεί αλλιώς, το λένε ιστορικοί αυτό οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, ότι οι χάρτες σήμερα των Σκοπίων, ότι μαθαίνουν τα παιδιά τους ότι έχουν μακεδονική ταυτότητα που δεν έχουν, ότι θα καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη με πόλεμο αν χρειαστεί, να ελευθερώσουν τα εδάφη τους. Και πώς να εξηγηθεί ότι οι χάρτες τους, αφού δεν εποφθαλμιούν εδάφη, δείχνουν την Μακεδονία ως κράτος με τον δικό μας, μέχρι τον δικό μας Όλυμπο της Πιερίας. Και καταγγέλουν και τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ίδιοι δηλαδή, οι καθηγητές των Αμερικανικών Πανεπιστημίων της Αγγλίας, της Γαλλίας, ολόκληρου του κόσμου, 371 επαναλαμβάνω, λένε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι είναι αδιανόητο να επικυρώνει αυτήν την αλλαγή συνόρων της Ελλάδας μέσω της παραχάραξης της ιστορίας και του ζητάνε και εδώ να πάρει πίσω την αναγνώριση του κράτους ως Μακεδονίας, επουδενή δεν πρέπει το όνομα Μακεδονία να είναι μέσα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος Κοτζιάς δεν είναι ένας κακομοιρούλης, χαζούλης που ξέρει λιγότερα από ότι εγώ ή που δεν έχει διαβάσει την επιστολή. Επίσης, αντιλαμβάνεστε. Να σε βοηθήσω μισό λεπτό το σκεπτικό σου, διότι την ίδια ώρα εδώ στην Αθήνα η Ακαδημία Αθηνών
χαρίζει ουσιαστικά το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Σωστά, σωστά. Λέει δηλαδή, για το Σύνταγμα 371 επιφανείς επιστήμονες, ιστορικοί κτλ. Πνευματικοί άνθρωποι λένε ανά τον κόσμο ότι δεν επικυρώσεις αυτό το έγκλημα και το επικυρώνει η Ακαδημία Αθηνών, δηλαδή δικοί μας πνευματικοί άνθρωποι. Ναι. Κοιτάξτε, αν θυμάστε, ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο κύριος Παπαδήμος. Μάλιστα. Ο άνθρωπος δηλαδή που ήταν στην Goldman Sachs, στην Παγκόσμια Τράπεζα, και που μας τον φορέσανε μια ωραία πρωία χωρίς να τον έχουμε κλέξει, ως πρωθυπουργό της Ελλάδας, και ο οποίος προς τιμήν του μας αποκάλυψε πολύ νωρίς ποιος ήταν ο Τσίπρας και ποια θα ήταν η πολιτική του, όταν τον Μάιο του 2012 κάλεσε σε πολιτικό συμβούλιο αρχηγών όλους αυτούς τους καμένους Τσίπρες και λοιπούς επαναστάτες της Τρίπιας Δεκάρας και τους είπε υπάρχει ένα ομόλογο από ένα κοράκι το οποίο δεν έχει κουρευτεί διότι δεν συνένεσε το κοράκι. Ενώ έτσι. Θυμάστε είχαν αποδεκατήσει τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς, τις τράπεζες, τους ομολογιούχους, σωστά, πολύ σωστά μου το θυμίζετε, ναι. Και τους είπε πείτε μου να το πληρώσουμε το κοράκι, παιδιά. Κόψαμε 400 εκατομμύρια από τους συνταξιούχους και το κοράκι είναι να πάρει τόσα, 400 εκατομμύρια. Να τα δώσουμε ή όχι, θυμάστε τι του είπανε, δώστα του είπανε. Έτσι, έτσι. Δώστα του είπανε, για να μας αποκαλύψει ότι όλο το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι σάπιο από άκρη σε άκρη, είναι όλοι προδότες, είναι όλοι τρόφιμοι λεσχών, πάνε στο ΆΙΠΑΚ και παίρνουν τις εντολές, όπως μας το είπε ο κύριος Καμένος. Ξέρετε, πια έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της υπονόμευσης και νομίζουν ότι μας έχουν αποβλακώσει τόσο μα τόσο πολύ και είμαστε τόσο κοιμισμένοι όρθιοι που δεν καταλαβαίνουμε και τι μας λένε. Πήγε ο κύριος Καμένος τον Απρίλιο του 2016 στο ΆΙΠΑΚ εκεί με το προεδρικό αεροσκάφος, είναι και αρχηγάρα ο άνθρωπος, και πήγε εκεί πέρα και τι μας είπε φεύγοντας τους Έλληνες δημοσιογράφους. Πάω εκεί που παίρνονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις για ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή μας είπε ότι ο ίδιος δεν κυβερνάει, δεν παίρνει αποφάσεις και πήγε εκεί να δει τι θα πούνε για την κακομοίρα την Ελλαδούλα να κάνει και όπως βλέπετε ο πατριώτης Καμένος που ήθελε να πετάει και τα στεφάνια στα Ήμια και μας έλεγε πόσο τσαμπουκάς θα είναι με τους Τούρκους, μας Λούφαξε. Λέει σήμερα από το κανάλι του Σαβίδη του προσωπικού του φίλου το Έψιλον ότι ακούστε τι μας λένε οι άνθρωποι. Η γενναιότητα, λέει, δεν... ρώτησε μια κυρία στο Δελτίο Ειδήσεων προχθές και το είδα και κόντεψα να λιποθυμίσω, ρώτησε έναν ναύαρχο που τόλμησε να πει ότι δεν είναι δυνατόν, παιδιά, πρέπει να αντιδράσουμε. Μας πήρανε το Αιγαίο οι Τούρκοι, τι συζητάμε. Τόλμησε να τον διακόψει μάλιστα και να του πει, μα τι λέτε ναύαρχε, λέει. Δεν είναι γενναιότητα η ψυχραιμία και η νυφαλιότητα. Η αποβλάκωση, δηλαδή φτάσαμε. Το να καθόμαστε στον καναπέ να παρακολουθούμε, δεν είναι γενναιότητα. Γενναιότητα, λοιπόν, σύμφωνα με τους νόμους της πολιτικής ορθότητας, είναι η ψυχραιμία. Να κάθεσαι να περιμένεις τον άλλο μες στο σπίτι σου, να βιάσει τη γυναίκα σου, το παιδί σου, το βρέφο σου και μετά να τους κόψει και κομματάκια. Και αν διανοηθείς εσύ να πεις, κύριε, μην τους κόψεις και κομματάκια, να σου πει, ποιος εσύ, τι, μιλάς κιόλας. Μιλάς εδώ μες στο σπίτι μου, αφήγει από εδώ. Και τόλμησε και παρακάτω να κάνουν και άλλο παιχνιδάκι, πιο ωραίο. Είχαν βγάλει πριν μιλήσει ο ναύαρχος και τολμήσει να πει αυτό το φοβερό πράγμα ότι πρέπει να αντιδράσουμε γιατί οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Αιγαίο και εμείς υποχωρούμε ατάκτως. Τόλμησε το ανθρωπάκι να πει και αυτή την κουβεντούλα και μετά ήταν σαν βρεγμένη γάτα. Στενοχωρήθηκα δηλαδή που τον είδα και που δεν τα βρόντιξε να τους πει μας δουλεύετε. Η γενναιότητα έχει πράξεις και έχει πράξεις θάρρους, όχι απλώς πράξεις. Και το δεύτερο θέμα, είχαν βγάλει πιο πριν την αδερφή του Καραθανάση και τον αδερφό του Βλαχάκου να μας πούνε πόσο άδικα πήγαν τα αδέρφια τους, πόσο προδοτικά τους δώσανε και πήγαν εκεί να σκοτωθούν με ένα ελικόπτερο που δεν ήταν σωστό μέσα σε θεομηνίες κλπ. Και πόσο δεν θα θέλανε δικός τους άνθρωπος να ξαναπάει στο στρατό, να ξαναθυσιαστεί. Ο κύριος Βλαχάκος βέβαια δεν το είπε αυτό ευτυχώς. Οι άλλοι... Ναι, ναι. Είναι πιο παραμυθιασμένη ακόμα το είπε. Ο κ. Βλαχάκος είπε ότι είναι αδιανόητο, καταλαμβάνουν το Αιγαίο οι Τούρκοι και πρέπει να αντιδράσουμε. Και μετά η καλή δημοσιογράφος τι είπε στον ναύαρχο, τον άναυδο δυστυχώς, ότι είδατε λέει, η γενναιότητα είναι ψυχραιμία και νυφαλιότητα και είδατε λέει τι είπανε τα αδέρφια, ότι δεν θέλουν να ξαναθρηνήσουν
θύματα, λέγοντάς μας δηλαδή ότι προσέξτε εσείς που νομίζετε ότι θα πάτε να υπερασπιστείτε το Αιγαίο, γιατί θύματα μπορεί να είναι μέσα στο δικό σας το σπίτι. Οι άντρες σας, τα παιδιά σας, τα αδέρφια σας κλπ. Οπότε καθίστε στα αυγά σας, να σας σφάξουν στον ύπνο, μην τυχόν και αντιδράσετε, γιατί άμα αντιδράσετε μπορεί πολεμώντας να σκοτωθείτε. Ενώ εμείς θέλουμε με σίγουρο τρόπο να σκοτωθείτε μέσα στα σπίτια σας την ώρα που κοιμάστε όρθιοι. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Ζάεφ να βγαίνει και να λέει ότι θα έχουμε λύση μέχρι τον Ιούλιο, μιλώντας δηλαδή προκαταβολικά και εκ μέρους της κυβέρνησης Τσίπρα, και απ' την άλλη έχουμε συνάντηση σήμερα της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ζάεφ, όπου τον αποκαλεί «καλωσορίζω τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό». Ποιες είναι οι εξελίξεις με αυτά και τα δεδομένα? Και πόσες συναντήσεις είχαμε τον τελευταίο μήνα με τον Ερντογάν στην Τουρκία? Πόσες φορές πήγε εκεί ο Ζάεφ και ο αντιπρόεδρος του, το θυμάστε? Τρεις. Ποιος έχει εξοπλίσει την Τουρκία και έχει πει, έχει εξοπλίσει τα Σκόπια, συγγνώμη, η Τουρκία έχει εξοπλίσει τα Σκόπια και την Αλβανία και έχει πει ότι ποτέ δεν θα δεχτεί κράτος με το όνομα Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Αμπά, της πέφτει λόγος, είναι η πρώτη ερώτηση. Και αμπά, από καλοσύνη το κάνει αυτό. Κράτος που να μην είναι Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, το είπα λάθος. Είναι δυνατό να μην καταλαβαίνουμε γιατί το θέλει αυτό? Γιατί το όνομα, όπως το είπαν οι ιστορικοί, 371 καθηγητές του Πανεπιστημίου, το ξαναλέω, σημαίνει έδαφος. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να κατέβει το κράτος της Μακεδονίας μέχρι τον Όλυμπο της Πιερίας, να αποκλειστεί έτσι η Θράκη και το βορειοδυτικό Αιγαίο και εύκολα, γρήγορα και απλά και απολύτως ανέμακτα να αποκοπεί από τον βασικό κορμό της Ελλάδας και να το καταλάβει. Ήδη ο κύριος Κοτζιά συνενετικά και χωρίς να πει κουβέντα έχει δώσει μία βραχονισίδα και δύο θαλάσσια οικόπεδα που σημειώστε η ΑΟΣ που είχε χαραχτεί επί κυβερνήσεως Καραμαλή, αν θυμάμαι καλά, με την Αλβανία, ήταν στην αρχή της μέσης γραμμής. Δηλαδή μισά-μισά τα είχαμε χωρίσει. Μας είχαν δώσει ούτε σπιθαμή παραπάνω. Έχουν υποστεί μια πλήση εγκεφάλου απόλυτη οι Αλβανοί και της Ελλάδας και της Αλβανίας από τα προπαγανδιστικά μέσα ενημέρωσής τους, ότι μας είχαν δώσει, λέει, παραπάνω θάλασσα, μας είχαν δώσει 12 ναυτικά μίλια, παραμύθια της Καλυμμάς. Τα 12 ναυτικά μίλια είναι χωρικά ύδατα που δεν έχουμε κάνει και επέκταση σημειωτέων, αλλά τους λένε ότι θα μας δώσουν, λέει, παραπάνω θάλασσα τώρα και θα μας πάρουν βουνό, μέχρι την Πρέβεζα δηλαδή. Δύο αεροδρόμια τα έχουν εξοπλίσει οι Τούρκοι. Και να σημειώσω εδώ, επειδή πολλοί, ξέρετε, ακούω και διάφορα και πού να πάμε τώρα στον πόλεμο και είμαστε και κουρασμένοι και πεινασμένοι και έλα μωρέ τώρα δεν θα πάρουν τίποτα. Και τι έγινε και αν πάρουνε, ακούω και τέτοια. Και τι πειράζει, λέει, και άμα τα πάρουνε και καλύτερα θα είμαστε με αυτούς. Συγγνώμη που μιλάω έτσι πολύ και μαζεμένα. Όμως θέλω να δείτε όλοι όσοι ακούτε το βίντεο με τις Κούρδισες στο Αφρίν που οι Τούρκοι στρατιώτες τις ρίχνουν σε ένα λάκκο και τις σκοτώνουν, τις πολυβολούν με 500 σφαίρες. Δείτε το, είναι ανατριχιαστικό, το κάνουν εν ψυχρό, τους σκοτώνουν για την πλάκα τους και μιλάνε περί ανέμων και υδάτων και το έχουν βιντεοσκοπήσει αυτό για να μας το δείξουν, για να μας φοβερίζουν. Οπότε σας έχω νέα, δεν θα αλλάξει μόνο διοικητικά η Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια και αντί να λέγεται Ελλάδα θα λέγεται Μακεδονία και θα είναι και πρωτεύουσα και θα είμαστε και καλύτερα. Η Θράκη δεν θα αλλάξει μόνο διοικητικά και μπορεί να έχει και κανέναν Έλληνα πρόεδρο και τι ωραία θα αισθάνεται και αυτός ο δήμαρχος τάδε ξαφνικά να γίνει και αρχηγός κράτους. Σας έχω νέα, θα μας φάξουν στον ύπνο μας την ώρα που κοιμόμαστε. Το έχουν κάνει οι Τούρκοι 5 φορές τουλάχιστον μέσα στον 20ο αιώνα. Έχουμε θρηνήσει Σμύρνη, ολοκαυτώματα είναι αυτά που δεν τα λέει κανένας, ολοκαυτώματα. Και των Εβραίων είναι ολοκαύτωμα, βεβαίως, τους αγαπάμε μια χαρά, όλα καλά. Το δικό μας ολοκαύτωμα θα το αναγνωρίσει κανένας και καλά δεν το αναγνωρίζουν οι άλλοι. Ούτε εμείς δεν το λέμε. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι στην Κωνσταντινούπολη, λέει, έφυγαν οι Έλληνες υπό δραματικές συνθήκες. Ενημερώνω τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ολόκληρη και κυρίως τον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες δεν φύγανε υπό δραματικές συνθήκες από την Κωνσταντινούπολη το 1955 και το 1965. Σφαγιάστηκαν, ήταν η νύχτα των κρυστάλλων. Ονομάστηκε η νύχτα των κρυστάλλων όπως το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Γιατί σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν γυναίκες, άντρες και παιδιά. Άντρες και παιδιά. Αφήστε και τη γυναίκα που είναι
καταφύσει ακόμα κι αν είναι βιασμός. Άντρες και παιδιά μπροστά στην υπόλοιπη οικογένεια σφαγιάστηκαν, κάηκαν οι περιουσίες τους και όσοι κατάφεραν να γλιτώσουν απελάθηκαν μέσα σε 24 ώρες υπό φρικτές συνθήκες, υπό συνθήκες διωγμού, κατατρεγμού και σφαγής και κατασχέθηκαν οι περιουσίες τους. Το ίδιο έγινε στην Αρμενία, στον Πόντο και στην Κύπρο. Πάρα πολύ ωραία μας είπανε πρόπερση. Τώρα που έχουν αρχίσει και μας τα λένε γιατί νομίζουν ότι είμαστε κοιμισμένοι και δεν χαμπαριάζουμε με τίποτα, μας είπανε ότι αυτοί που ψάχναμε και τους είχαμε αγνοούμενος για 40 χρόνια και έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός κάθε Σάββατο 12 με 2, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή και ανατριχιάζω ακόμα που το θυμάμαι, και έλεγε, συγγνώμη, η μάνα τάδε και η αδερφή τάδε ψάχνει τον τάδε που χάθηκε σε εκείνο το χωριό εκεί, αυτοί όλοι ήταν σε ένα λάκκο θαμένοι. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα που οι Τούρκοι μπήκανε στην Κύπρο, τους σκοτώσανε και τους χώσανε σε ένα λάκκο και βγήκανε και μας το είπανε τώρα σαν να ήταν το φυσικότερο πράγμα στον κόσμο και, σαν να, και γιατί είχατε απορία και τους ψάχνατε τόσα χρόνια, ενώ θα έπρεπε ως εχμάλωτοι πολέμου να μην έχουν πειραχτεί καθόλου με βάση τις διεθνείς συνθήκες και διεθνείς συμβάσεις. Ξέρετε το, οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποφασίσει ότι θέλουν τα εδάφη μας και τα πλούτη μας. Έτσι, όχι ακριβώς. Εμάς, καθόλου εμάς. Γιατί εμείς καμιά φορά μας τη βαράει και ανάποδα, γυρνάει το μυαλό μας και το μάτι μας και κάνουμε έπι όπως το 40, όπως το 21, όπως του Λεωνίδα, όπως τη Σαλαμίνα, όπως το Μαραθώνα. Δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να διακινδυνεύσουν πάλι ότι μια χούφτα Έλληνες θα κάνει κάτι άλλο. Θέλουν απλώς να πάρουν τα εδάφη μας, ανέμακτα, να μας φάξουν και θα κάνει λοιπόν, έστω και αν οι προοπτικές δεν είναι με το μέρος μας, ας ελπίσουμε ότι αυτά όλα τα οποία ανέφερες, Ειρήνη Μαρούπα, θα συνεγείρουν συνεδήσεις και θα ξυπνήσουν τον ελληνικό λαό, έτσι ώστε όχι να μας φάξουν, αλλά να ξεσηκωθούμε και να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να συμπληρώσω. Κάτσε, ναι. Παρακαλώ, αν υπάρχει χρόνος. Ναι, ναι. Ακούστε, επειδή τα λόγια περισσέψανε πια, τι θα πει να ξεσηκωθούμε και τι θα πει γενναιότητα και τι θα πει επανάσταση και ακούω μερικούς θα πάρουν κεφάλια κλπ. Ακούστε με προσεκτικά. Για να πάρεις κεφάλι πρέπει πρώτα να τον φτύσεις τον άλλο. Εμάς βγήκε ο Μπουτάρης στη Μακεδονία και μας είπε ότι αυτοί που προσγειώνονται οι τουρίστες νομίζουν ότι προσγειώνονται στα Σκόπια και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον έχει φτύσει μέσα στη μούρη του. Δεν θα του πάρει λοιπόν κανένας ποτέ το κεφάλι και αφήστε όχι εσείς, ας αφήσουμε τις μεγάλες ιδέες των ξεσηκωμών και των επαναστάσεων και ας αρχίσουμε από τα απλά και αυτονόητα. Πρέπει να μπορούμε να υπερασπιστούμε τις οικογένειές μας για να υπερασπιστούμε και την πατρίδα μας μαζί. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι όπως το κάνει το Ισραήλ και η Ελβετία. Δεν είναι ηλίθιοι αυτοί. Το Ισραήλ έχει 6 εκατομμύρια στρατό. Τη στιγμή που είναι πυρηνική δύναμη, η πρώτη στον κόσμο είναι, η πρώτη σχεδόν με την Αμερική κλπ. Αλλά είναι τόσο πιστή σύμμαχος η Αμερική που πρακτικά το Ισραήλ όλα τα χατήρια του γίνονται από ό,τι βλέπω, αναγνωρίστηκε η πρωτεύουσα του και πολύ καλά έγινε. Δεν είναι βλάκες αυτοί που θέλουν ετοιμό πόλεμο τον πληθυσμό, ούτε οι Ελβετοί που δεν είχαν ποτέ κανέναν πόλεμο, Δεν έχουν ποτέ κανέναν εχθρό που να επωφθαλμία τα εδάφη τους. Και παρόλα αυτά έχουν 2,5 εκατομμύρια στρατό. Όλος ο λαός, γυναίκες, άντρες από 14 μέχρι 70 χρονών, σωστά, είναι στρατός εκεί. Γιατί υπάρχει απάντηση. Γιατί το ηθικό είναι το πρώτο που μετράει, το φρόνημα και το ετοιμοπόλεμο. Όποιος μπει για να σε καταλάβει δεν θέλει να χάσει τόνους αίματος και δεν θέλει να χύσει ούτε τόνους αίματος δικού σου έτσι τόσο καθαρά. Θέλει σιγά σιγά, όπως μπαίναν οι κομιτατζίδες βράδυ, τσακ και τους φάζανε στον ύπνο, δεν έπαιρνε χαμπάρι κανένας, δεν το λέγε και κανένα πρακτόρικο μέσο ενημέρωσης, τότε δεν υπήρχε, σήμερα δεν θα το λέει. Έτσι εύκολα και γλυκά να γίνουν όλα και να αλλάξουν τα σύνορα. Όταν λοιπόν είσαι ετοιμοπόλεμος και ξεκινήστε, αδέρφια μου, και κάντε αυτό το απλό πραγματάκι. Να μπορείτε να υπερασπιστείτε τις οικογένειές σας, άρα και την πατρίδα και τα εδάφη της, να πάτε σε αθλητικά σωματεία να μάθετε σκοποβολή όλοι και τα παιδιά σας από 14 μέχρι 70 ετών, γυναίκες και άντρες, και να αποκτήσετε νόμιμα όπλα. Μην φοβάστε, δεν θα σκοτωθούμε μεταξύ μας, δεν θα γίνει εμφύλιος. Υπάρχουν 200.000 κυνηγοί στην Ελλάδα που δεν έχει σκοτώσει ο ένας τον άλλο επειδή του κλέψε την πεκάτσα. Υπάρχουν επίσης 200.000 κυνηγοί
που δεν έχουν σκοτώσει αυτόν που τους έφαγε λεφτά, αυτόν που τους έκανε, τους στενοχώρησε, τους πήρε το χωράφι τους, τους πήρε τη γυναίκα τους κλπ. Άρα μην φοβάστε, δεν θα σκοτωθούμε μεταξύ μας, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πεθάνει ο εχθρός μας για να γλιτώσουμε εμείς. Αλλιώς δεν έχουμε ελπίδα. Με τις προτροπές αυτές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε ειλικρινά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα. Ήταν πολλά αυτά τα οποία μας είπε η Ειρήνη Μαρούπα και ενδιαφέροντα, σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε σε ένα σύντομο ενός λεπτού για να περάσουμε αμέσως στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και μετά την Ειρήνη Μαρούπα να περάσουμε στα άλλα ζητήματα της επικαιρότητας και κυρίως έχουμε συζητήσει γι' αυτό, έχουμε μιλήσει γι' αυτό για τον κατακερματισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είχαμε μιλήσει πριν από λίγο καιρό με τον Παύλο τον Σοφοκλή τον Αλέπη και τώρα έχουμε τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος, τον κύριο Σταυρόπουλο. Γεια σας κύριε Σταυρόπουλε. Καλησπέρα κύριε Βραχιολίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εδώ έχετε βγάλει και μία ανακοίνωση εσείς, διότι εδώ μέσα σε όλα τα επιδόματα κόβουν και για τα ανάπηρα παιδιά με αυτισμό και μάλιστα η καταγγελία σας λέει ότι το κάνουν αυτό προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πολιτικά συμφέροντα. Μπορείτε εν ολίγες να μας πείτε τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως. Καταρχήν να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία δημοκρατικού κράτους που για να χρηματοδοτηθούν πολιτικά συμφέροντα ή οποιαδήποτε άλλα κόβονται επιδόματα αναπηρίας, επιδόματα ανάπηρων παιδιών. Θυμίζω ότι αυτό πήγε να γίνει στην Ουγγαρία το 2008 με το μνημόνιο της Ουγγαρίας και αντέδρασαν οι πολίτες και το αποσύρανε και είναι η πρώτη φορά που γίνεται σήμερα σε εμάς εδώ. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι πρώτον η από ανέκαθεν αρνητική πολιτική του ελληνικού κράτους απέναντι στις κοινωνικές παροχές, επειδή πρέπει να χρηματοδοτούνται άλλα συμφέροντα, και αυτό εκφράστηκε τώρα στις μέρες μας με το τρίτο μνημόνιο που είναι το επαχθές των ρόλων, στο οποίο υπογράψαν όλοι αυτοί που το ψηφίσανε ότι πράγματι θα κοπούν ακόμα και παροχές αναπηρίας που είναι η καρδιά του κοινωνικού κράτους, που είναι ο κύριος σκοπός του δημοκρατικού κράτους δικαίου και του κοινωνικού συμβολέου, ότι μαζεύει λεφτά η κοινωνία για τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων. Αυτό λοιπόν γίνεται στα πλαίσια αυτού του τρίτου μνημονίου. Δηλαδή την εντολή τη δώσανε η τροϊκανοί, οι θεσμοί λεγόμενοι τώρα. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ασφαλώς υπάρχουν οι τροϊκανοί και όλοι αυτοί, αλλά στην πραγματικότητα αυτά πηγάζουν από εδώ από εμάς. Δηλαδή, επειδή κάποιοι πρέπει να ανταποκριθούν στο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και οι δικοί μας δεν παράγουν τίποτα, αυτοί που κατευθύνουν την κυβέρνηση και τους κυβερνώντες, για τον λόγο αυτό κόβουν τα κομμάτια της κοινωνίας για να χρηματοδοτήσουν τον εαυτό τους. Το ότι φέρνουν έξω σαν επόπτες κάποιους ξένους και τις ξένες τράπεζες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στην πραγματικότητα χρηματοδοτούν το δημόσιο χρέος. Ένα χρέος που δεν είναι δημόσιο, που δεν το δημιουργήσαμε εμείς οι πολίτες, δεν υπάρχει ούτε μία δημόσια υπηρεσία, ούτε ένας δημόσιος υπάλληλος που να έχει πάρει έστω και ένα ευρώ από αυτό το υποτιθέμενο δημόσιο χρέος. Είναι ένα χρέος ιδιωτικό, που βασικά είναι για να οικονομάνε οι τραπεζίτες και κάποιοι πολιτικοί και το χρέο σε εμάς την κοινωνία. Που έφτασαμε να το πληρώνουμε εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμα και με τα επιδόματα ανάπηρων παιδιών και με τις θεραπείες ανάπηρων παιδιών που έχουν κοπεί βέβαια και έχει απομείνει το 1 τρίτο. Και όλα αυτά είναι αντίθετα με τις υποδείξεις που έχει κάνει και ο ΙΕ στην Ελλάδα. Σας αυτό θυμίζω, λέμε, δηλαδή εδώ έχουμε και παραβιάσεις και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών συμβάσεων, έτσι. Και πολύ χειρότερα, διότι πέρα από τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα, δηλαδή τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση του ΟΗΕ, που έγινε για να αποφευχθούν τα εγκλήματα του ναζισμού. Παραβιάζεται λοιπόν το άρθρο 3 για την υγεία και τη σωματική ακαιρεότητα, που καλύπτεται και από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Παραβιάζεται το δικαίωμα στην εξίσωση των ευκαιριών, γιατί η εξίσωση των ευκαιριών είναι οι ειδικές ανάγκες που ικανοποιούνται στα άτομα με αναπηρίες. Και επίσης, που σημαίνει ότι παραβιάζεται το άρθρο 14 της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
παραβιάζονται όλα τα άρθρα για την κοινωνική προστασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, παραβιάζεται το Σύνταγμα που τα προστατεύει όλα αυτά, έμεσα παραβιάζεται και το πρώτο πρωτόκολλο άρθρο 2 για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αλλά το κυριότερο όλων υπάρχει κάτι άλλο. Ότι όλα αυτά ο ΙΕ τα έχει συγκεκριμενοποιήσει στις λεγόμενες καταληκτικές παρατηρήσεις. Καταληκτικές παρατηρήσεις σημαίνει υποδείξεις που έχει κάνει ο ΙΕ συγκεκριμένα, ειδικά στο ελληνικό κράτος, και του είπε το 2012 η Επιτροπή Δοκιμάτων του Παιδιού, 60η Σύνοδος. Του είπε λοιπόν ότι επειδή ακριβώς έχεις κρίση, λες ότι έχεις κρίση και ότι φέρνεις μνημόνια, πριν κάνεις όλα αυτά πρέπει να αυξήσεις οπωσδήποτε τις κοινωνικές παροχές. Να αυξήσεις δηλαδή τα επιδόματα αναπηρίας, να αυξήσεις τις θεραπείες και ό,τι άλλες παροχές είναι, ειδικά για τα άτομα και τα παιδιά με αναπηρία. Η κυβέρνηση λοιπόν έκανε το διαμετρικά αντίθετο. Δηλαδή έκοψε τις θεραπείες από 152 που ήταν σε 57. Χώρια που η χρηματοδότησή τους δεν επαρκεί ούτε για 10 το μήνα, όλα αυτά είναι μηνιαία τα πόσα που σας είπα, και κόβει τώρα ακόμα και τα επιδόματα αναπηρίας. Δεν έχει ξαναγίνει σε δημοκρατικό κράτος αυτό. Ναι, αυτά όμως υποτίθεται ότι τα βλέπουν απ' έξω οι Τροϊκανοί. Αυτά υποτίθεται επίσης ότι τα υπογράφουν και οι γιατροί υπεύθυνοι που είναι στο κέντρο αναπηρίας, έτσι, στα ΚΕΠΑ λεγόμενα. Έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε υπάρχει σαν φαινόμενο επιμέρους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η κυβέρνηση λέει, ξέρεις κάτι, είχες αυτισμό και με βάση τον αυτισμό είχες ποσοστό 67%, δικαιούσε επίδομα. Από εδώ και πέρα, ένα τεράστιο ποσοστό από σας, χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες άτομα, δεν θα παίρνουν πια αυτό το επίδομα. Και εγώ σας θυμίζω ένα σημαδιακό πράγμα. Η κυβέρνηση αυτή, η συγκυβέρνηση αυτή, ξεκίνησε τη θητεία της το 2015 με ένα συμβολικό γεγονός που πιθανά ήταν περιστασιακό. Αποδείχθηκε όμως μέρος πολιτικής. Ότι μία μητέρα με το γιο της, τον άπειρο παιδί της, αυτοκτόνησαν πέφτοντας στη Χαλκίδα από τον τέταρτο όροφο, γιατί τους κόψαν το επίδομα που ήταν το μοναδικό μέσο που τους είχε μείνει για επιβίωση, με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα τα υπόλοιπα. Έτσι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτοί που ψηφίσαν αυτό το μέτρο ξέρουν ότι οδηγούν πολύ κόσμο στην απόγνωση αυτού του είδους. Αυτό συμβαίνει. Α, υπάρχει δηλαδή μια σκοπιμότητα, δηλαδή, κτηνώδης σκοπιμότητα, να οδηγήσουν τα άτομα αυτά είτε στην αυτοκτονία είτε στην βιολογική τους εξόντωση. Ακριβώς. Γενικά σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική εξόντωση. Και αυτό γιατί γίνεται? Για να χρηματοδοτηθεί, να περισσέψει το χρήμα που δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί από τους φόρους μας, να περισσέψει για να πάει στα πολιτικά συμφέροντα. Ποια είναι τα πολιτικά συμφέροντα? Το λεγόμενο δημόσιο χρέος. Ποιο είναι, τι είναι το δημόσιο χρέος? Κάποια λεφτά που πήραν οι ιδιώτες και το χρέωσαν δήθεν στο δημόσιο. Και πρέπει να σας πω ότι ο ΙΕ ο ίδιος έχει υποδείξει στην Ελλάδα με την ίδια σύνοδο το εξής. Ότι μία αιτία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα είναι οι περικοπές, αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, να περισσέψει χρήμα δηλαδή για πολιτικές σκοπιμότητες. Και η δεύτερη αιτία είναι η διαφθορά. Το έχει πει ο ΙΕ αυτό. Πώς είναι η διαφθορά? Ότι μέχρι το 2012 γινόταν αυτή η ιστορία. Το 2012 φτιάχτηκε η Ομοσπονδία μας για πρώτη φορά και αναγκάσαμε την κυβέρνηση τότε να συμμορφωθεί και να δώσει 67%, δηλαδή το όριο που παίρνουν όλοι επίδομα. Τώρα επανέρχεται στα παλιά που μια μνημονιακή κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να αποσύρει και αντί πλέον με το αντικειμενικό δεδομένο κάποιος έχει αυτοσμό ή έχει τάδε αναπηρία παίρνει το επίδομα, τώρα θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατούντων, των εκάστοτε κυβερνητικών κομματικών στελεχών, να σου παζαρεύουν και να σου λένε να στο κάνω 67 ή 66 και να πάρεις το επίδομα και να αναγκάζει να τους λαδώσεις. Και σας θυμίζω ότι οι διεθνείς οργανισμοί όπως και ο ΙΕ δεν μετράνε τη διαφθορά με το κατάγγειλε αυτό Βραχιολίδης, αυτό Σταυρόπουλος, αυτό Κουμαντάκης κτλ. Αλλά τη μετράνε ακριβώς με νομοθετήματα. Υπάρχουν νομοθετήματα που ευνοούν τη διαφθορά. Νομοθετήματα που την καταπολεμούν. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοθέτημα που ευνοεί άκρος τη διαφθορά σε αντίθεση με αυτό που είχαμε πετύχει το 2012 που αναγκάσαμε την τότε κυβέρνηση να υποχωρήσει. Εάν υπάρχει η απλοϊκή δικαιολογία από την πλευρά της κυβέρνησης ή όσων την υποστηρίζουν ότι τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν αντέχει η χώρα μας να δίνει άλλα επιδόματα και γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα αυτά, τι απαντάτε σε αυτούς?
Κοιτάξτε, αυτό που απαντάμε είναι αυτό που λένε οι παγκόσμια αναγνωρισμένοι οικονομολόγοι που έχουν και τα βραβεία, πάρει και τα βραβεία Νόμπελ και τα λοιπά, που διδάσκονται στα πανεπιστήμια, και αυτό που έχει αποδείξει η ιστορία. Σας θυμίζω λοιπόν με πάρα πάρα πολύ απλά λόγια ότι οι πέντε μεγάλες οικονομικές κρίσεις της ανθρωπότητας ξεπεράστηκαν πάντα με ένα και μοναδικό τρόπο. Μάλλον μπορώ να σας ξεκινήσω και την αρχαιότητα, γιατί όλα αυτά από την αρχαιολογική κοινωνία είναι επαρμένα. Δηλαδή, η νομοθεσία του Σόλωνα στην πραγματικότητα ήταν η μετέπειτα μελέτη που κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι η οικονομική κρίση δημιουργείται για έναν απλό λόγο. Επειδή αυξάνεται η τεχνολογία και με την τεχνολογία αυξάνεται η παραγωγικότητα. Εάν με την παραγωγικότητα λοιπόν δεν αυξηθούν αντίστοιχα και οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές και η κοινωνική πρόνοια των εργαζομένων, νομοτελειακά θα πάμε σε κρίση. Διότι όταν έρχεται ένα μηχάνημα και παράγει τα διπλά πράγματα, έχεις δύο λύσεις. Ή διπλασιάζεις τους μισθούς, ή μειώνεις τις ώρες εργασίας, ή που είναι το υγιές, και αυτό δημιουργεί λοιπόν περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ανοίγουν και άλλες βιοτεχνίες, καταναλώνονται περισσότερα αγαθά, ή το αντίστροφο. Ότι λες, απολύω το μισό κόσμο και δεν το χρειάζομαι, αλλά ο κόσμος που απέλησες δεν μπορεί να αγοράσει το προϊόν που παράγεις και αναγκάζεσαι να πωλήσεις κι άλλον, μέχρι να φτάσεις εδώ που καταντήσαμε σήμερα. Εγώ λοιπόν θυμίζω, οι πέντε μεγάλες οικονομικές κρίσεις ξεπεράστηκαν έτσι. Πρώτον, με το οχτάρο που κερδίθηκε τότε στην Αμερική κλπ. Κλπ. Η πρώτη μεγάλη κρίση, καθορίστηκε οχτάρο και μισός και ξεπεράστηκε η κρίση και προχώρησε η ανθρωπότητα. Ξεπεράστηκε τη δεύτερη φορά στη Ρωσία του Λένιν με εκείνο το πρόγραμμα το κοινωνικό και τις παροχές. Το κυριότερο παράδειγμα που θεωρώ εγώ προσωπικά στην ανθρωπότητα, το παράδειγμα του Ρούσβελτ, σας θυμίζω η μεγαλύτερη κρίση της ανθρωπότητας, ο Ρούσβελτ εφάρμοσε το New Deal. Τι ήταν το New Deal? Ότι έδωσε δουλειά σε όλους, έφτιαξε δημόσιες επιχειρήσεις να βρει ο κόσμος δουλειά και από εκεί εξελίχθηκαν και ιδιωτικές επιχειρήσεις μετά. Ότι έδωσε τη σύνταξη σε όλους, κοινωνική πρόνοια, και μέσα σε 4 χρόνια η Αμερική έγινε η μεγαλύτερη κοινωνική δύναμη, που έγινε μετά και η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη. Σας θυμίζω επίσης ότι μετά τον πόλεμο, οι κοινωνίες που πάλι βγήκαν στο προσκήνιο ήταν που αυτές που ενώ ήταν κατεστραμμένες, εφάρμοσαν το περιβόητο κράτος πρόνοιας. Δηλαδή, η Αγγλία που έβγαλε τον Clement Attlee και εφάρμοσε το κοινωνικό πρόγραμμα, η Γαλλία, η Αμερική, δεν είδαμε να αναδειχθεί η Κίνα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αφρική, η Ασία, που είχαν μια ζωή χαμηλά ημερομίσθια και μειωμένα δικαιώματα. Και σας θυμίζω ότι και τελευταία κρίση του 75 με 80 ξεπεράστηκε με ένα και μόνο τρόπο, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος. Το κοινωνικό κράτος των Σκανδιναβικών και άλλων χωρών ήταν αυτό που ξεπέρασε την κρίση και το ανώτατο σημείο που έφτασε η ανθρωπότητα. Και σήμερα θα δείτε, οι μόνες χώρες που δεν βασανίζονται από την κρίση είναι αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα επιδόματα αναπηρίας, τις μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές, τις περισσότερες δωρεάν θεραπείες. Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι για έναν απλό λόγο. Ότι αν σήμερα ήταν οι θεραπείες πλήρης, η ειδική αγωγή πλήρης και τα επιδόματα αναπηρίας πλήρη, θα βρίσκανε δουλειά χιλιάδες άνεργοι νέοι επιστήμονες, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί κλπ. Κλπ. Θα υπήρχε κατανόηση που γυρνάει άμεσα στην παραγωγή, σε πρώτη είδηση ανάγκη, και θα ανοίγανε λοιπόν τα μαγαζιά, οι βιοτεχνίες κλπ. Κλπ. Από πίσω. Έτσι προχωράει η κοινωνία. Μόνο έτσι προχωρούσε πάντα. Κύριε από του Σόρωνα με τη Συσάχθεια μέχρι και την κρίση του 75-80. Μία τελευταία ερώτηση, αλλά ένα λεπτό σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εσείς τώρα πώς μπορείτε να αντιδράσετε σε αυτή την εγκληματική στάση της κυβέρνησης? Μάλλον συστήνετε μαζικές αγωγές από τα μέλη του συλλόγου σας? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς η Ομοσπονδία μας ετοιμάζει μία συνολική μαζική προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι δικαστήριο του ΟΗΕ. Όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δικαστήριο του ΟΗΕ. Αυτό το δικαστήριο λοιπόν που συστάθηκε για να δικάζει τέτοια εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, έχει δικαιώσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και υποχρεώνει την κυβέρνηση να δώσει αποζημιώσεις τεράστιες στις οικογένειες που έχουν πληγεί. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια αποτροπή να σκεφτούν ότι πιθανά αυτά που θα χάσουν να είναι περισσότερα από αυτά που θα κερδίσουν κλέβοντας τα λεφτά της κοινωνικής πρόνοιας για να τα δώσουν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Σταυρόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, ειλικρινά. Γιατί και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, φωτίζουμε τέτοια σημεία και θα τα λέμε κάθε τόσο εδώ και θα ακούμε το καμπανάκι του κινδύνου σε όποιους έχουν αυτιά να ακούσουν. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλε. Βεβαίως. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με τον επίλογο της εκπομπής, σημειώνοντας πάντα ότι το καυτό ζήτημα είναι και αυτό το οποίο έθιξε
και η κυρία Μαρούπα ότι βρισκόμαστε ενώπιον του κινδύνου να ακροτηριαστεί η χώρα μας, διότι αυτό στοχεύουν οι εχθροί της χώρας μας και δεν είναι μόνο η Τουρκία, η οποία Τουρκία έχει βάλει στο παιχνίδι και τα Σκόπια και την Αλβανία να μας στραγγαλίσουν, το ίδιο στοχεύουν να κάνουν η Γερμανία, η Αμερική, έχουν εγκλωβίσει τη χώρα μας και όταν έχουν προσκυνημένους, όπως είναι η κυβέρνηση Τσίπρα, δια του κυρίου Τσίπρα, δια του κυρίου Καμένου, του κυρίου Κοντζιά, του κυρίου Τσακαλώτου, όλοι αυτοί είναι στημένα πολιτικά τομάρια, τα οποία έχουν βαλθεί να ξεπουλήσουν τη χώρα μας και να την διαμελήσουν τη χώρα μας. Ο κύριος Κοντζιάς μόλις χθες, προχθές, έκανε δήλωση. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να την παίξουμε αυτή τελευταία στιγμή κλείνοντας την εκπομπή, πρόδρομε. Να την παίξουμε λίγο, να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Κοντζιάς και έδειξε ποιο είναι το ποιόν του και ποιος είναι ο σκοπός του. Ναι, περιμένουμε να ακούσουμε ότι μίλησε για γάμο, παρακαλώ πολύ, ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Σκόπια τα οποία τα ονόμασε Μακεδονία. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της. Според досегашните изјави, очигледно е дека нерешени се прашањата за идентитетот, јазикот и опсегот на употребата на новото име. Καταλαβαίνετε σε τι παγίδα βρισκόμαστε. Αυτή είναι βαλτή. Η κυβέρνηση Τσίπρα και Καμένου είναι βαλτή για να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία μας. Διερχόμεθα τις πιο κρίσιμες στιγμές του έθνους μας από την ίδρυση του κράτους της Ελλάδος από το 1830 και εδώ. Βρισκόμαστε σε τρομερό κίνδυνο και μπορεί να θρηνήσουμε πατρίδες ακόμα όπως ήταν με τη Μικρασιατική καταστροφή, το ίδιο ίσως και χειρότερο. Ας είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση. Εμείς εδώ θα είμαστε από τη μικρή γωνιά μας να θυμίζουμε και να συνεγείρουμε συνειδήσεις, να θυμίζουμε τους κινδύνους που υπάρχουν, να χτυπούμε το καμπανάκι του κινδύνου και να προσπαθούμε όλοι μαζί για τον αγώνα υπέρ της πατρίδος. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Γεια σας.